Γι' αυτό λέμε ότι σήμερα γράφεται ιστορία. Πραγματικά, μέσα στο κοινοβούλιο, δεν λέω υπέρ, κατά, τι και πώς, ο καθένας νομίζω καταλαβαίνει. Θα ήθελα όμως την στιγμή αυτή να πάμε λίγο στο Δημοτικό Μέγαρο της Καστοριάς, στην Δημοτική Κοινότητα και στην Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, την κυρία Συστοβάρη, γιατί νομίζω ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί δήμοι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που την ώρα αυτή είναι εκεί, στη Βουλή, Έλληνες, φωνάζουν έξω από τη Βουλή δηλαδή, για την Μακεδονία και το ένα και το άλλο. Και μάλλον εμείς εδώ ασχολούμαστε με κάτι βασιλόπιτες, δεν ξέρω. Πάμε στην κυρία Συστοβάρη. Τι κάνετε, γεια σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλά σήμερα. Τι όπως και φαντάζομαι πάθει. Ότι όλοι οι Έλληνες δεν είναι καλά σήμερα. Ναι, σήμερα είναι μαύρη μέρα. Με αυτά που λέμε τώρα για κοινοβούλιο και συμφωνία Πρεσπών, έτσι. Φυσικά και ακούγοντας τόση ώρα που περιμένω να τελειώσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχω καταλάβει. Από τη μια λέει δεν θα σας χαρίσουμε τους ήρωες, τον Κώτα και όλους τους άλλους ήρωες που ανέφερε, και από την άλλη τους προδίδει. Δεν έχει καταλάβει ότι προδίδει. Καταρχάς θέλω να κάνω μία δήλωση σαν έβηση στο βάρη. Είναι ανεπιθύμητη η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Τελιγιορίδου, στην Καστοριά. Τι λέτε τώρα? Είναι ανεπιθύμητη. Εγώ ως πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς, είναι ανεπιθύμητη και όσοι στο βάρη δεν θέλω να την ξαναδώ μπροστά μου. Τι λέτε τώρα? Είναι ανεπιθύμητη. Μισό να λεπτό. Φύγει. Μισό λεπτό. Είναι εκλεγμένη βουλευτής, εντάξει. Να φύγει. Να φύγει, γιατί αυτοί θέλουν να διώξουν εμάς. Καθίστε αλλά λίγο. Στο τέλος θα φύγουν αυτοί. Έχουν μια άποψη και έχει ο καθένας μια άποψη. Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι. Γιατί στο τέλος είπε ότι δεν θα παραδώσει, λέει, δεν χαρίζει στους άλλους, τους ήρωες, τους Μακεδονομάχους. Αυτή τους πρόδωσε. Αυτή με αυτό το ψήφι, με την ψήφο που πάει να δώσει, προδίδει. Θεωρεί όμως η ίδια. Μεταλλαγμένα τρώνε. Τι στο καλό πάνε. Ένα λεπτό. Μεταλλαγμένα. Η ίδια, όπως ακούσατε, είπε ότι είναι ιστορική στιγμή, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως, ιστορική στιγμή. Γιατί εμείς εδώ ότι θα έχουμε λύνουν, πρόβλημα. Ότι... Εγώ έχω τρεις γιους. Ναι. Η γη, τα παιδιά σας, τα δικά σας τα παιδιά, εσύ έχεις τρία παιδιά. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, η κυρία Τελιγιορίδου έχει παιδιά. Ακούστε λίγο κάτι το τώρα. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι η ίδια, όπως καταλαβαίνετε, λέει ξεκάθαρα ότι γράφουμε ιστορία γιατί κάνουμε το σωστό. Πρέπει γι' αυτό να λέω, το... μεταλλαγμένα παίρνουν. Πρέπει, ναι, όμως πρέπει να σεβαστούμε ότι αυτή είναι η άποψή της. Και αυτή την άποψη δίνει. Δεν γι' αυτό... σέβονται αυτοί εμάς, θα σεβαστούμε εμείς αυτούς. Ναι, γι' αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει σεβασμός. Εγώ νομίζω ότι η διαφορετική άποψη, παράδειγμα από τη δική σας, είναι σεβαστή. Όπως και εσείς έχετε μια άλλη άποψη. Όχι. Γιατί η Τελιγιορίδου σέβεται την άποψή σας. Δεν σέβομαι τους ανθρώπους που προδίδουν τη Μακεδονία. Κατά τη γνώμη σας. Σήμερα, κατά τη γνώμη του 80% των Ελλήνων, κατά τη γνώμη όλων των Μακεδόνων. Κατά ποια γνώμη, κατά τη δική μου? Ναι, αλλά τώρα λέτε ότι είναι ανεπιθύμητη. Ανεπιθύμητη είναι. Πώς είναι? Ανεπιθύμητη. Είναι βουλευτής και υφυπουργός. Ανεπιθύμητη. Έτσι. Ανεπιθύμητη. Ναι, αλλά δεν έχει δικαίωμα στη διαφορετική άποψη η ίδια. Κύριε Παραρά, ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μου. Ναι. Έχω μεγαλώσει. Το ίδιο λέει και η κυρία Τελιγιορίδου όμως. Ότι είμαι, και είμαι, αυτό είμαι, όμως είμαι, δεν το αποδεικνύει. Είμαι πόντια και αυτό με τιμά αυτό. Αυτό δεν το αποδεικνύει όμως. Είμαι η κυρία πόντια, λέει, και με τιμά αυτό. Τι την τιμά? Απ' τη μια την τιμά και απ' την άλλη μα προδίδει. Προδίδει τη Μακεδονία. Ναι. Προδίδει εμάς. Σας λέω που και θα πάλι όμως. Στα δύο, θα διχοτομηθούμε σαν την Κύπρο. Πλάκα μας κάνουνε. Τι να, δηλαδή τι μας περνάνε οι λύθιους? Δεν ξέρουμε. Τι μας περνάνε? Για βλάκες. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ λέω και πάλι όμως ότι είναι η άποψή της και ψηφίζει. Η απλά... δικιά μου άποψη είναι. Ναι, βεβαίως. Και η δικιά μου γνώμη το είναι. Μόνο που έχω πει σε αυτήν την περίπτωση είναι, παράδειγμα, ο βουλευτής, ο οποίος εκλέγεται για να προασπίζει τα συμφέροντα της περιοχής του και της Ελλάδας, βέβαια. Λέω και πάλι η Καστοριά ως εντολή. Δεν ξέρω ποια εντολή έχει δώσει, π.χ. στην κυρία Τελιγιορίδου ως βουλευτή. Έχει δώσει τέτοια εντολή? Γι' αυτό λέω. Πει όταν βγήκε στον προεκλογικό της αγώνα ότι θα προδώσει τη Μακεδονία, ότι θα πάει να, πάει να ψηφίσει σήμερα, μα δεν θα του κοπεί το χέρι? Τώρα σταματήστε, μην υπερβάλλετε τώρα. Κοπούν τα χέρια. Εγώ τα λέω. Γιατί δεν υπερβάλλω? Δεν κατάλαβα. Δηλαδή όλοι αυτοί υπερβάλλουν και όλοι αυτοί για το καλό μας. Και εμείς οι άλλοι οι τρελοί, εμείς που δεν ξέρουμε όλοι. Προχωράτε σε μια σφοδρή επίθεση τώρα εναντίον της. Φορώτατη. Δεν ξέρω, συναισθηματικά φορτισμένοι είστε ή το εννοείτε? Συναισθηματικά φορτισμένοι είμαι συνέχεια από τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι προδίδουν την πατρίδα. Τέλος πάντων, δεν θεωρούν ότι κάνουν προδοσία. Έτσι μεγάλωσα σε μια οικογένεια με πατριωτικά φρονήματα. Σήμερα γίνεται καταρχάς εδώ στο Δημαρχείο, θέλουν να κόψουν την πίτα. Οι δημοτικοί υπάλληλοι. Οι δημοτικοί υπάλληλοι να κόψουν πίτα. Να κόψουν πίτα. Λίγο παράξενο. Ήταν κάτι που το είχαν προκαθορίσει, βέβαια. Το είχαν καθορισμένο οι άνθρωποι, ναι. Ναι. Όμως θα έπρεπε σήμερα όχι μόνο να μην κόψουν πίτα,
αλλά να κλείσει και το Δημαρχείο. Εγώ πήγα στο Δήμαρχο, το είπα ότι θα έπρεπε ήδη να έχει κλείσει το Δημαρχείο. Αν ήμουν εγώ ο Δημαρχός, θα το είχα κλείσει. Θα είχα σταματήσει και τα σχολεία σήμερα, ούτε τα σχολεία θα λειτουργούσαν, ούτε τίποτα. Μη σας πω ότι και οι σημαίες θα ήταν με. Θα κυματίζανε όπως είναι στην πέμπτη ημέρα. Κυρία Συστοβαρή, αν η συμφωνία ψηφίζονταν 9 Ιανουαρίου, ο Δήμαρχος, γιατί τα παιδιά ήταν κουρασμένα από την παρέλαση των καρναβαλιών, θα έκλεινε τα σχολεία. Προφανώς έχει τύχει. Δεν έχει τύχει, πείτε στον κύριο Αγγελή, να γίνει η συμφωνία 9 Ιανουαρίου, που τότε εμείς κλείνουμε και το Άργος τα κλείνει την επόμενη του πανηγυριού. Γιατί τα παιδιά πάνε στα πανηγύρια να ψωνίσουν και κουράζονται από τον γύρο του θανάτου και από τον Μήλο εκεί. Καταλάβατε. Οπότε οι δήμαρχοι, όταν κλείνουν τα σχολεία για πανηγύρια και παρελάσεις, έχουν άλλη αυτό, μια άλλη σχέση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό το ανέφερα ότι θα έπρεπε να, πέσει 9 Ιανουαρίου η ψηφοφορία για να κλείσει ο Αγγελής τα σχολεία. Ναι. Ναι, θα έπρεπε να τα είχε κλείσει, τώρα δεν είναι να τα κλείσει, τώρα τελείωσε. Το Δημαρχείο όμως θα πρέπει να το κλείσει. Γλιστράει όμως, πείτε του έξω λίγο, επειδή βρέχει λίγο, γλιστράει. Μήπως είναι λόγος να κλείσουν, έστω και τις τελευταίες 2-3 ώρες. Έχει λίγο γλίτσα. Οπότε, επειδή τα κλείνουν ούτως ή άλλως με το που πέσει το πρώτο χιόνι, μήπως να, μια ωραία ευκαιρία. Και στο λόγο, ζήτησα από τον Δημαρχό και εσείς τι πήγατε ακόμα, και είπατε στο Δημαρχείο, να πάνε να μην κόψουν σήμερα την πίτα. Βεβαίως, του ζήτησα να μην κόψουν. Και μάλιστα και το άλλο. Και όλοι, και δεν έχουν υπογράψει κιόλας και στο βιβλίο όλοι οι υπάλληλοι. Και όταν τους είπα, γιατί δεν έχετε υπογράψει στο βιβλίο αυτό με τις υπογραφές που μαζεύονται εναντίον αυτής της προδοσίας, ξέρετε τι μου είπανε. Είσαι φασίστρια. Ποιο? Α, κάποιοι υπάλληλοι μπορεί να μην θέλανε. Κάποιοι υπάλληλοι. Οι οποίοι προδόθηκαν από μόνοι τους, ποιοι δεν πήγανε. Γιατί στην ερώτηση και τους είπα ότι. Θα δούμε ποιοι δεν είσαστε. Καλά, τέτοια φασαρία κάνατε σήμερα στο Δημοτικό Μέγαρο, γιατί με ενημέρωσαν ότι υπάρχει ένταση. Δηλαδή, τι πήγατε και είδατε ποιοι υπάλληλοι υπέγραψαν? Δεν ήταν φασαρία. Ήταν αντίδραση του Έλληνα, της Ελληνίδας. Που δεν δέχομαι, δεν το ανέχομαι.